Λυθήκαμε κατά τις 6 ώρα το πρωί. Μάλιστα. Αλλά η εγκύτητα στην οποία βρισκόταν το ναυάγιο από τις ακτές μας ήταν 25 μέτρα από τις ακτές. Ήταν 5 μέτρα βάθος. Όσο είναι το δωμάτιο εδώ πέρα. Βάθος, να πληγούν οι άνθρωποι. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας πρέπει να σημειωθεί ήταν ότι το σκάφος αυτό, το Κουσάντασι Ιλγκούν, φαίνονταν αρκετά αξιόπλο. Ναι. Δηλαδή ήταν πολυεστερικό σκάφος, κλειστό, αλλά από ό,τι φαίνεται, έχοντας 45-50 άτομα πάνω και με την έντονη στροή υδάτων. Αυτά τα σκάφη, κύριε Μπαλαγάρη, πόσους παίρνουν απάνω το πολύ, 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 ας πούμε? Έτσι όπως το είδα εγώ, και αν ήταν 7 μέτρο, η κανονική του άδεια στην Ευρώπη δεν θα ήταν πάνω από 6 άτομα. Και είχε 50. Και δεν είχε 50 μέσα. Οπότε μία η παραμικρή κίνηση το ανατρέπει, έτσι. Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να μεταφέρεις μέσα σε σκάφος ή πλοίο είναι το νερό και ανθρώπους. Γιατί η μετατόπιση του κέντρου βάρους γίνεται στιγμιαία με καταστροφικές συνέπειες. Εσείς βουτάτε τώρα, λέτε αυτοδίτες, αλλά δεν κάνετε κατάδυση, ας πούμε. Βουτάτε και να σώσετε τους ανθρώπους, έτσι. Κάνουμε και τα δύο, έχετε απόλυτα δίκιο. Δουλεύουμε πάντοτε θελοντικά ως δίτες. Και έχουν σώσει, λέει, 350 άτομα σε 3 χρόνια μέσα. Ενδεχομένως και περισσότερους. Είναι τρομακτικό. Απλώς κρατάμε, δεν κρατάμε καθόλου σκορ, γιατί και αυτό είναι ένα μακάβριο. Τι σκορ να κρατήσει τώρα καημένο. Δεν μου λέτε, να σας πω, οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν κολύμπη καθόλου. Φοράνε μεν σωσίβιο, λένε σε κατάσταση πανικού, αυτά που έχετε ζήσει εσείς. Και Έλληνες να είχαμε, οι οποίοι έχουμε συνηθίσει κατά κάποιο τρόπο τη θάλασσα, πάλι τα ίδια αιθήματα θα είχαμε. Γιατί? Είναι τέτοιες οι καταστάσεις, τέτοια η ακτογραμμή, οι θερμοκρασίες και ο πανικός που επικρατεί, που πάλι τα ίδια θύματα θα είχαμε. Δεν, δηλαδή αυτό το επιχείρημα ότι δεν ξέρουν από θάλασσα δεν ισχύει και σας το λέει ένας άνθρωπος. Σωσίβια φοράνε, κύριε Μαλαγάρη, αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Φοράνε σωσίβια. Ψεύτικα σωσίβια. Φοράνε σωσίβια τα οποία είναι κακής ποιότητας. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε βρει σωσίβια στο βυθό, τα οποία φάνε το νερό και λειτουργούν ως βαρύδια. Και λειτουργούν ως βαρύδια. Διότι αν φορούσαν σωσίβια κανονικά, τουλάχιστον αυτοί οι δουλέμποροι που κολομάνε τόσα λεφτά της προκοπής, τουλάχιστον δεν θα πνίγονται. Θα είχαν μια καλύτερη πιθανότητα. Ρε παιδάκι μου, κάτσε κύριε Μαργά, γιατί το έχω απορία δηλαδή. Εμένα μια φορά η κόρη μου, όταν ήταν 3-4 χρονών, την πήρε ένα ρεύμα στη θάλασσα και βρέθηκε 30 μέτρα μέσα. Φορούσε δύο μπρατσάκια. Δύο μπρατσάκια. Και το παιδί επέπλεε στη θάλασσα κανονικά, δεν είχε θέμα. Ούτε φοβήθηκε ούτε τίποτα. Δεν είχε τρικυμία. Όταν φοράει ο άλλος σωσίβιο, δεν λέω άμα μείνει 5-6 ώρες μέσα στην παγωμένη θάλασσα, θα πάθει υποθερμία, θα πεθάνει. Ναι. Αλλά πώς βουλιάζει, ρε παιδί. Πόσο ψεύτικο είναι το ρημάδι πια. Με αέρα που σκοτώνανε, δεν βουλιάζει. Και μην ξεχνάτε και όλα τα ρούχα που φοράνε, τα οποία λειτουργούν και αυτά αρνητικά στην πλευστότητά τους. Έχει πάει, υπάρχει βιομηχανία με τα σωσίβια και υπάρχει μεγάλη απάτη. Και στα σωσίβια. Απάτη. Μεγάλη απάτη. Η εκμετάλλευση είναι. Πίνουν νερό σιγά-σιγά. Η εκμετάλλευση είναι. Φωτίζονται το νερό και γίνονται βαρύδια, σου λέει. Και το πώς έρχονται, άμα κάποιος σας περιγράψει, πώς έρχονται, πώς για να μην κουνιούνται, τους υποχρεώνουν και πιάνουν ένας τον αγώνα του άλλου. Χέρι, του, ναι. Και βάζουν τα παιδιά τους ανάμεσα στα πόδια τους. Μάλιστα. Οπότε με ένα παιδί να φύγει, καταλαβαίνετε ότι πανικός επικρατεί και πώς πέφτουν όλοι κάτω, φωνές, κακό. Είναι τραγικές στιγμές και πρέπει να επισημάνουμε ότι πέσανε οι τιμές. Λόγω της κακοκαιρίας έχουν πέσει οι τιμές. Στα 1000 ευρώ. Έχει πέσει. Η ποιότητα της βάρκας έχει πέσει. Ο πιο κακόμενος που δεν είχε να φύγει το καλοκαίρι, φεύγει τώρα. Και η ποιότητα της και η ασφάλεια έχει πέσει και ούτω καθεξής. Όλα αυτά. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μαλαγάρη. Να είστε καλά. Αν επιτρέπετε, μπορώ να κάνω μια σημείωση. Έχουμε ξεφύγει πλέον από την κατάσταση της τραγωδίας. Είμαστε πλέον στο έγκλημα. Αυτό που συντελείται τους δύο τελευταίους μήνες είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δυστυχώς. Έχεις δίκιο. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Μαλαγάρη. Καλή δουλειά.